Νίκη στα κορίτσια που κατάφεραν να ξεχωρίσουν, αν και δεν κέρδισαν στο παιχνίδι αφού νικήτρια είχε αναδειχθεί η Σιντορέλα Τόλι. Αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού, φωτογραφήθηκε για μεγάλους οίκους μόδας και μέχρι σήμερα συνεχίζει να δουλεύει ως μοντέλο. Τους τελευταίους μήνες, μάλιστα, απασχόλησε για τη σχέση της με τον ηθοποιό Χρήστο Βασιλόπουλο. Έχεις χωρίσει με τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Είμαι μόνη μου, ναι, αλλά δεν θα ήθελα να μιλήσουμε για τα προσωπικά μου. Με αφορμή την επιστροφή του reality, το Happy Day τη συνάντησε και εκείνες μας μίλησαν για την εμπειρία του στο παιχνίδι και σχολίασαν τις αρνητικές κριτικές που δέχονται τα κορίτσια από την Κριτική Επιτροπή. Χαίρομαι πάρα πολύ και εγώ και τα υπόλοιπα κορίτσια που ξαναγίνεται. Έχεις πλέξει το στόμα σου? Όχι, απλά έχω τα δόντια μου, έχω κάνει όψεις ρητίνης. Από τα 15 τους χρόνια εδώ στη Λατινική Αμερική κάνουν επεμβάσεις, έχουμε τα πρότυπα Kim Kardashian. Θέλω γενικά να έβαζα, ας πούμε, λίγο στήθος, αλλά πάντα το σκέφτομαι, επειδή δεν θέλω να βάλω κάτι ψεύτικο πάνω μου και δεν το έχω κάνει ακόμα. Τι έχεις πειράξει πάνω σου? Έχω φτιάξει το στήθος μου. Τα χείλη είναι δικά σου? Έχω βάλει λίγο, αλλά... Εγώ γενικά είμαι κατά, δεν μπορώ να καταλάβω ένα όμορφο κορίτσι που είναι ήδη όμορφο, για ποιο λόγο να κάνει πλαστικές επεμβάσεις. Οι πλαστικές είναι ok αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και θέλει κάποια κοπέλα να το φτιάξει. Τα κορίτσια που κάνουν πλαστικές και φαίνονται πάρα πολύ έντονα, οι πλαστικές τους, δεν δουλεύουν. Εμένα μου φαίνεσαι πολύ βαριά για μοντέλο. Όσον αφορά τα plus size models, υπάρχει όντως ζήτηση. Και δεν υπάρχουν κορίτσια που να μπορούν να το υποστηρίξουν ακόμα. Οπότε είμαι πολύ υπέρ στο να βρουν τα κατάλληλα κορίτσια και να είναι plus size. Συνήθως οι άνθρωποι θέλουν να πουλήσουν τα ρούχα τους. Δεν θέλουν, δεν πουλάνε κορίτσια. Αυτό, να πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει γενικά. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να φέρεις σε κάποιον άνθρωπο έτσι. Δεν ξέρω, πραγματικά πιστεύω ότι αυτά τα κοριτσάκια μετά έχουν ψυχολογικά. Για να μην σε κόψω τώρα εδώ όπως είσαι, θα πας να βάλεις το μαγιό σου, θα βγάλεις και το make-up, όλο αυτό που φοράς, και θα ξανάρθεις εδώ. Είμαι πολύ υπέρ, με μέτρο πάντα, γιατί έτσι είναι τα πράγματα στο χώρο. Μπορείς να βγαίνεις πάντα τόσο τέλεια? Ναι. Μακάρι. Φαίνεται παράξενο για τα νούμερα να μπορείς να πληγώσεις έτσι ανοιχτά μπροστά σε όλη την Ελλάδα έναν άνθρωπο. Δεν το θεωρώ σωστό. Έχεις πολύ ωραίο πρόσωπο, μου κάνεις λίγο φλόντια, σίφερ. Συμφωνείς, Χάρη? Πολλά, ναι, πολλά καλύτερα. Κάνεις. Θέλω οπωσδήποτε να δυνατήσεις και να μην μου ξαναβαφτείς έτσι. Είναι 69, για πασαρέλα δεν κάνεις. Θα είσαι πιο κοντή από τους θεατές. Ιωάννα μου, θέλουμε δουλειά με το περπάτημα. Πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά. Όταν βγήκαμε, όλα τα κορίτσια μου ψυχολογικά μας είχαν κάνει να νιώσουμε απέσια με τον εαυτό μας. Αμάν. Μετά μου λες εσύ που λέει. Μάλιστα. Με τρόμαξε. Συνέχισε, ναι. Έχουμε κάνει conversation με τα κορίτσια. Ναι. Και κάθε Δευτέρα και Τρίτη πια είμαστε συντονισμένες, σχολιάζουμε full. Και το ζούμε και λίγο. Δεν μπορείς να κρίνεις, δεν μπορείς να είσαι απόλυτος. Ποτέ δεν ξέρεις. Είσαι μία κούκλα, είσαι μία κούκλα, είσαι μία κούκλα. Με την Ιλιάνα μου, είναι μία κούκλα, αλλά έχει επέμβει λάθος το σώμα της. Εγώ θα έλεγα ότι δεν έπρεπε να την κόψουν και στο παιχνίδι. Ήταν too much τα χείλη της για τη δουλειά αυτή. Αλλά είπε ότι θα κάνει τα πάντα για να το φτιάξει. Και το σημαντικότερο είναι ότι το κατάλαβε. Θεωρώ ότι είναι πιο αυστηρή σε αυτό το παιχνίδι, διότι είναι στην Κριτική Επιτροπή, διότι είναι πιο δύσκολα τώρα τα χρόνια, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά φαίνεται πιο αυστηρή σίγουρα. Δεν είναι η τρίτη σου φορά εδώ. Πρέπει να σας χαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω. Ειλικρινά πιστεύεις ότι θα φύγεις εσύ σήμερα? Ναι. Δεν θεωρώ ότι με βοήθησε σε κάτι, αλλά σίγουρα ήταν μια αρχή, ήταν μια εμπειρία. Αλλά αν ξαναγυρνούσα πάλι στα 18 μου με τα μυαλά του, τώρα δεν νομίζω να το ξανά έκανα. Σαν να φυγισμένο και γύρε λίγο, μπράβο, έτσι, μπράβο. Να, έτσι και πιο κάτω, έτσι. Το παιχνίδι με βοήθησε πάρα πάρα πολύ, μου έδωσε πολύ ωραίες εμπειρίες. Μάλιστα, λοιπόν, στην περίπτωση της Ιωάννας, νομίζω ότι βλέπουμε την ίδια Ιωάννα που μεγάλωσε και ομόρφινε και παρέμεινε αυτό το υπέροχο κορίτσι. Η Ντένια είναι καλύτερη τώρα. Από ό,τι ήταν στο παιχνίδι. Αν τώρα, θα κέρδιζε όλους τους τίτλους. Δεν το συζητώ. Εν τω μεταξύ, έχει ένα φοβερό story. Είναι στην Κολομβία, πέρασε από κάτι casting χωρίς να ξέρει τη γλώσσα. Παίζει σε σειρά εκεί, έμεθε τα ισπανικά σε ένα χρόνο. Έχει κάνει μεγάλη καριέρα. Σε σαπουνόπερα και πολύ επιτυχημένη. Σε σαπουνόπερα, τα ισπανικά σε ένα χρόνο και εγώ τα άμαθα. Βέβαια. Δεν πήγα στην Κολομβία να παίξω σύρια. Πήγε όμω. Αν πήγαινε, θα τα μάθαινε σε 6 μήνες. Εκεί υπάρχει ανταγωνισμό όμω. Μην νομίζει ότι είναι εύκολο. Δεν σε βρήκε ένα σκηνοθέτη, βρε αδελφέ, να προχωρά να σου πει.
πει αγόρι μου εσύ. Είχα το Hollywood, αλλά δεν είχα μυαλό στο κεφάλι μου τότε. Να το βρήκε, είδε. Δεν μπορώ. Έχω τα σκυλιά μου, λέει, στην Αθήνα. Δεν γίνεται. Λοιπόν. Αυτά. Ήμουνα. Α, Θεσσαλονίκη σου τότε, στα πρώτα σου, τα νιάτα σου. Πόσο πιο κλασά την Ιντένια, παιδιά. Ναι, ναι, πιο όμορφη. Και αδυνάτησε και λίγο. Τι λε, μαρακή. Έχω εντύπωση ότι τα κορίτσια του τότε Next Top Model ήταν πολύ πιο ωραίε γυναίκε από αυτέ που έχουμε δει τουλάχιστον εχθέ στο επεισόδιο που έπαιξε που έχουν περάσει για το σπίτι. Δηλαδή. Πολύ πιο όμορφες φυσικές. Δεν ξέρω αν συμφωνώ. Θα τις χώσουν σε ένα σπίτι όλες μαζί. Εσύ είδες τα κορίτσια που περάσαν στο σπίτι. Δηλαδή, περίμενα πολύ πιο ωραία κορίτσια να περάσουν που τελικά κόπηκαν. Γεγονός είναι ότι αυτή τη φορά επέλεξαν κορίτσια με χαρακτηριστικά. Δηλαδή, εγώ είδα μία με πολύ ωραία μεγάλα φρύδια, έντονα μάτια. Η άλλη που είχε τα λίγα παραπάνω κιλά που, για plus size μοντέλο. Και είπανε. Με κάθε τρόπο και σε κάθε φράση τους έλεγαν θέλουμε μοντέλα με προσωπικότητα, όχι απλά ένα ωραίο κορίτσι. Λοιπόν, για να σας λύσω την απορία, εγώ παρακολουθούσα τα Καλλιστεία από την αρχή, ας πούμε, που θριάμβευσαν στην τηλεόραση. Από το 1950. Όλες αυτές οι κοπέλες, ναι. Η Τζένι, ας πούμε, δεν ήταν πολύ πιο όμορφη μετά τα Καλλιστεία από όταν ήταν Καλλιστεία. Όλες. Σχεδόν για όλες. Όλες. Και για κάθε γυναίκα, γιατί με τα χρόνια πλέον. Βρίσκει το στυλ σου. Οριμάζουν, δυνατίζουν. Όχι μόνο αυτό, ρε παιδιά. Βλέπεις και τα λάθος της εμφάνισης. Δηλαδή, παλιά βγάζαμε πολύ τα φρύδια μας. Βάζαμε κάτι μπλε σκιές. Δηλαδή, σιγά-σιγά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Εξαρτάται και από τη μόδα της εποχής όμως. Δηλαδή, τότε τη θεωρούσαν πολύ όμορφη γυναίκα και κομψή και εγωιτευτική. Μετά αλλάζει η μόδα και αλλάζει και η εμφάνιση. Έτσι, εγώ θυμάμαι τότε όταν ήμουν εγώ πιτσιρίκα, κάναμε όλες τα μαλλιά μας περμανάντ. Ήταν της μόδας τώρα. Θυμάσαι, κάτι έλεγα με τον κομμότη μου και μου λέει δεν υπάρχει πια η περμανάντ. Δεν υπάρχει. Πια δεν υπάρχει η περμανάντ στα κομμότη. Υπάρχει θεραπεία κερατίνης, τώρα είναι ίσια. Ναι, για το ίσιο μα. Λοιπόν, αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε θέμα και τι να πάμε σε μία από αυτές τις συνεντεύξεις που μας φέρνει στην εκπομπή και τις απολαμβάνουμε. Μιλάμε για ένα πρόσωπο, θα το έλεγα και τηλεοπτικό, γιατί ο Σταμάτης Μαλέλης μπορεί να.